Right, good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω στην κοινή συνεδρίαση Envy Affet. Χαιρετίζω λοιπόν ιδιαίτερα όλους τους συναδέλφους από την Envy. Έχουμε μια έκθεση. Άννε Λίτς και Λάινεν ήταν οι εισηγητές μας. Θέλουν οι εισηγητές να πάρουν το λόγο. Άννε Λίτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ όλες τις πολιτικές ομάδες. Η κυρία Σακοράφα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι έχετε παρουσιάσει μια ισορροπημένη έκθεση όσον αφορά το θέμα της Αλβανίας. Ωστόσο, μια και μιλάμε για προαπαιτούμενα, θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε ένα από αυτά που αφορά στην έκθεση και αφορά στον πλήρη σεβασμό των μειονοτήτων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και από συναδέλφους. Όπως πολύ σωστά αναφέρεται και στην έκθεση, η Αλβανία θα πρέπει να εργαστεί όπως οφείλει για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης, της εκπαίδευσης, της αύξησης του αριθμού και των ποσοστών της απασχόλησης των μειονοτήτων στη χώρα. Όμως, ενώ αναφέρεστε σε άλλες μειονότητες, παραδείγματος χάρη των Ρωμάτων, Αιγυπτίων κλπ., δεν αναφέρεστε καθόλου στη μεγαλύτερη μειονότητα που είναι και η ελληνική. Είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε ότι η Αλβανία ψήφισε πέρυσι νόμο, πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Όμως, αντί να διασφαλίζει αυτός ο νόμος τα δικαιώματα των μειονοτήτων στη χώρα βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων, διαιωνίζει τις αυθαιρεσίες του προηγούμενου καθεστώτος Χότζα. Είναι ένα βήμα μπροστά για τις υπαρκτές και τις ανύπαρκτες και κάνει ένα βήμα πίσω για την ελληνική μειονότητα, για την οποία παραμένουν τα εμπόδια στο δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού και ταυτοποίηση των μελών της, στη δυνατότητα χρήσης ελληνικής γλώσσας στη δημόσια ζωή, στη δυνατότητα εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα, ενώ επίσης αφήνεται άλυτο το περιουσιακό. Συνεχίζουν να μην αναγνωρίζονται ως μειωτικές περιοχές με πολυπληθές ελληνικές κοινότητες, όπως είναι η Χιμάρα, τα ελληνικά χωριά στον Αυλώνα κλπ. Και τα επισημαίνω αυτά γιατί είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε ασφαλώς τα περιστατικά που τα ανέφερε πάλι συνάδελφος προηγουμένως, που είχαν προηγηθεί την προηγούμενη χρονιά κατά των ιδιοκτησιών μελών της ελληνικής κοινότητας, παραβιάζοντας τα διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματα των μειονοτήτων. Και πρέπει να επισημάνω επίσης ότι η αλβανική κυβέρνηση πρόθεσε μέτρα καταστροφής των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας στο πλαίσιο πολιτικής ξεριζωμού που εφαρμόζει της ιστορικής παρουσίας του ελληνισμού στην περιοχή της Χιμάρας και παρά τις αρνητικές συστάσεις που έχουν γίνει από τον συνήγορο του πολίτη της Αλβανίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.